Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κ. Τζανακόπουλε. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Από όπου θέλετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την απόφαση για τα αναδρομικά των πρώην βουλευτών. Και θα ήθελα να πω το εξής. Είδα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μιλάει για μια απόφαση η οποία μπορεί να είναι νόμιμη, αλλά είναι ανήθικη. Λέει ότι δεν είναι ηθική. Ναι. Ανήθικη άρα. Το νόμο δεν είναι και ηθικό ουσιαστικά. Αφού όμως πρώτα έχει νομοθετηθεί από το νόμο Κατρούγκαλου η δυνατότητα της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων. Είναι έτσι? Όχι. Γιατί? Η δυνατότητα της επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων αποτελεί μία ούτως ή άλλως αρχή οποιασδήποτε ένομης τάξης σε μια δικαιοκρατία. Επομένως, αυτό το οποίο εχθές προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να αναδείξει, ότι δήθεν δηλαδή η θεμελίωση του δικαιώματος γίνεται στη βάση του νόμου Κατρούγκαλου. Αναφέρεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Είναι απολύτως ψευδές. Ολοκληρωτικά και πλήρως. Σας λέω λοιπόν, μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Μιλάμε για μια υπουργική απόφαση. Το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε ανακοίνωση επίσης. Ναι, και μετά βγήκε η άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Να τα πάρουμε ξέρα. Λέει, θα ρυθμιστεί ο τρόπος και ο ρυθμός αποπληρωμής τους με υπουργική απόφαση, ώστε να μην επιβαρύνει απότομα και υπέρμα το δημόσιο ταμείο. Αυτό είναι θεμελίωση δικαιώματος ή τρόπος για να μπορέσει να. για να μπορέσει. Το ρυθμίζεται μέσα από τον νόμο Κατρούγκαλου. Μα ακούστε αυτό που σας λέω. Η θεμελίωση του δικαιώματος γίνεται στη βάση των γενικών αρχών του δικαίου. Αν εγώ σας παρακρατήσω κάτι παράνομα, μάλιστα, δεν χρειάζεται κανένας απολύτως νόμος για ένα δικαστήριο ώστε να θεμελιώσει την αξίωσή σας. Εντάξει. Θα έρθει ένας άλλος νόμος και θα... Αυτό το οποίο λέει ο συγκεκριμένος νόμος είναι ότι ο ρυθμός της αποπληρωμής των συγκεκριμένων αξιώσεων που έχουν οι πολίτες που έκαναν την προσφυγή θα γίνει με έναν ρυθμό ώστε να μην επηρεαστεί δημοσιονομικά. Επομένως εδώ δεν είναι αυτή η ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος είναι... θα σας πω εγώ που είναι η ουσία του προβλήματος. Θα σας πω και εγώ. Είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένα στελέχη πολιτικών κομμάτων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή θέλησε να πάρει από πάνω του την πολιτική ευθύνη, έβγαλε μια πλήρως υποκριτική ανακοίνωση, χρεώνοντας υποτίθεται την απόφαση του δικαστηρίου σε ένα νόμο τον οποίο έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση, πράγμα το οποίο είναι απολύτως ψευδές. Και το δεύτερο είπε κατόπιν εορτής ότι όποιος δεν αποσύρει την προσφυγή του θα είναι εκτός κόμματος. Δηλαδή πρόκειται για μια πλήρως υποκριτική στάση. Για να δούμε όμως και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Το 2015 έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία δικαιώνονται 1.000.000 συνταξιούχοι για τις παράνομες μειώσεις των συντάξεών τους. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας λέει ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα χρήματα που παρανόμως τους παρακρατήθηκαν με μνημονιακούς νόμους από το 2012 μέχρι το 2015. Μάλιστα. Και έρχεται ο νόμος 4336, ο οποίος ψηφίστηκε επί κυβερνήσεώς σας και ψηφίστηκε μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία και από το σύνολο σχεδόν των βουλευτών, μάλιστα, 225 το ψήφισαν, όλοι υποκριτές είναι κατά την άποψή μου, που λέει το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θα καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό κτλ. Όντως ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου διά του επαναυπολογισμού και ξεπέρασε την αντισυνταγματικότητα, Του νόμου. Τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ. Τα χρήματα αυτά ξεχάστηκαν και το θεωρώ ιδιαίτερα υποκριτικό όλοι σας να μιλάτε για αποφάσεις και για δίκαιο. Εδώ και δεν εφαρμόζεται το δίκαιο, κύριε Υπουργέ. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, η προσαρμογή που έχει γίνει στο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι τέτοια διότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια δημοσιονομική προσαρμογή η οποία επίσης καθορίζεται στη βάση του νόμου και στη βάση των αποφάσεων και των συμφωνιών που έχουν γίνει με τους θεσμούς, έτσι ώστε η χώρα να... Δεν αφορά όλους αυτό που λέτε. Τώρα το βάλετε. Δεν αφορά όλους. Οι συντάξεις των βουλευτών έχουν μπει στο ΕΦΚΑ. Οι συντάξεις των βουλευτών έχουν μπει στο... Γιατί τους εξαιρέσατε? Δεν... Γιατί νομοθετικά εξαιρέσατε τους βουλευτές από το να μπουν στο ΕΦΚΑ? Όλοι μπαίνουν στο ΕΦΚΑ. Όλοι θα υποστούν
τις συνέπειες των νόμων, οι συντάξεις των μνημονιακών. Οι συντάξεις των βουλευτών, κύριε Παπαδάκη, έχουν μειωθεί από τους νόμους τους οποίους έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση και έρχεται αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο της Επικρατείας και τους αναγνωρίζει δικαίωμα αναδρομικών. Εκεί είναι το πολιτικό πρόβλημα. Επίσης, και σε ένα εκατομμύριο. Οι βουλευτές. Και σε ένα επίσης, εκατομμύριο. Μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει πριν από το 2015. Και σας ξαναλέω, τι προσπαθείτε. Και εσείς νομοθετήσατε. Εσείς τι προσπαθείτε να μου πείτε αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει η δημοσιονομική προσαρμογή. Ότι γράψαμε στα παλιά. Έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει η δημοσιονομική προσαρμογή, κύριε Παπαδάκη. Ξεπερνώντας το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ερώτημα είναι. Ξεπερνώντας. Θα το θυμόμαστε το Συμβούλιο Επικρατείας όποτε μας συμφέρει. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, κύριε Παπαδάκη, είναι. Η χώρα να λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα και με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Και ξαναλέω, ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε δημοσιονομική προσαρμογή, κύριε Παπαδάκη. Καταργώντας το αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν υπάρχει κατάργηση απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας. Καταργήθηκε. Αφού λέει σαφέστατα ότι θα πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Μα ακούστε τώρα, δεν υπήρξε καμία κατάργηση Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπήρξε διόρθωση συγκεκριμένων. Ξεπεράστηκε η απόφαση. Συγκεκριμένη αντισυνταγματικότητα. Τι μου λέτε, εκεί ότι ξεπεράστηκε η απόφαση. Βεβαίως. Αυτό σας λένε. Να βρείτε τρόπους για να ξεπεράσετε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Το λέει ξεκάθαρα. Ήταν μέσα στη συμφωνία των 17 ωρών. Κύριε Τζανακόπουλε, ήταν μέσα στη συμφωνία των 17 ωρών. Αυτό που διαβάζετε. Δεν λέει αυτό, μέσα στη συμφωνία των 17 ωρών. Δεν λέει αυτό που διαβάζετε. Και αυτό. Το λέει και στο εισαγωγικό, μάλιστα. Ναι, το λέει και στο εισαγωγικό. Και στο εισαγωγικό. Και στο εισαγωγικό που λέει βρείτε τρόπους να ξεπεράσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Η απόφαση του Eurogroup το έλεγε αυτό. Το έλεγε η απόφαση του Eurogroup. Το Eurogroup έχει βγάλει πάρα πολλές αποφάσεις. Αλλά θέλω να βάλουμε τα ζητήματα στην πραγματική τους βάση. Θέλετε να κάνετε κριτική για συγκεκριμένες αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Πολύ καλά κάνετε. Το ερώτημα όχι είναι το μόνο η σημερινή. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Παπαδάκη. Και προηγούμενες. Αφήστε με να πω μια κουβέντα όμως, διότι έχετε ξεκινήσει, είναι και πρωί. Λοιπόν, εγώ ρωτώ. Θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση ώστε να ξεπεράσει. Δεν ξέρω. Ρητορικό είναι το ερώτημα, κύριε Παπαδάκη. Προσπαθώ να ρωτάτε εμένα, δεν ξέρω. Προσπαθώ να κάνω ένα επιχείρημα. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Προσπαθώ να κάνω ένα επιχείρημα. Είναι πάρα πολύ εύκολο για εσάς από την τηλεόραση κάθε πρωί να πυροβολείτε λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ανάλγητη, η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει... Δεν λέμε κάτι τέτοια πράγματα εμείς. Αφήστε να πω μια κουβέντα όμως. Μα δεν είναι δυνατό να κάνει κανένα συζήτηση μαζί σας κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν μου βάζετε στο σώμα πράγματα που δεν είπα. Μα τι μου λέτε, ότι είμαστε υποκριτές, μου είπατε πριν από λίγο. Εδώ δεν το για ποιο λόγο, γιατί, για ποιο λόγο σας κύριε Παπαδάκη, εγώ σας λέω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και είναι δύσκολο. Μάλιστα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αμβλύνουμε τις κοινωνικές συνέπειες του προγράμματος. Από εκεί και πέρα, εσείς ο ίδιος θα ήσασταν ο οποίος θα πυροβολούσατε πάλι σε περίπτωση που πηγαίναμε σε μια διαπραγμάτευση με τοπική σύγκρουση. Και λέγαμε ότι τίποτα από αυτά δεν εφαρμόζεται μέχρι να υποχωρήσουν οι θεσμοί. Εσείς ήσασταν εκείνος ο οποίος κάθε πρωί επί 6 μήνες, όταν η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματευόταν, βγαίνατε και λέγατε ότι οδηγούμε τη χώρα στα βράχια, ότι διαλύουμε την ελληνική οικονομία, ότι δεν έχουμε καμία διάθεση. Μα τι λέτε τώρα. Δεν έχετε καλή κάθε μέρα. Κάθε μέρα τα λέγατε. Τα ίδια λέγατε και στη δεύτερη αξιολόγηση, τα ίδια λέγατε και στην πρώτη αξιολόγηση. Επομένως, ο χαρακτηρισμός υποκριτής. Σας επιστρέφετε, κύριε Παπαδάκη. Ωραία, εντάξει. Κρινόμαστε. Εγώ ως δημοσιογράφος και εσείς ως πολιτικός. Βεβαίως. Αλλά εγώ κάνω, ασκώ κριτική. Δεν παίρνω πολιτικές αποφάσεις. Και εγώ σας απαντώ με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Αλλά δεν μπορεί να θέλετε και, και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Αλλά εγώ σας λέω πάρα πολύ απλά ότι έχουμε πάρει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες βεβαίως κρίνονται από το ελληνικό λαό, είναι δύσκολες και ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιούμε το πρόγραμμα είναι τέτοιος ώστε να αμβλύνονται το δυνατόν οι κοινωνικές του συνέπειες. Και τον Αύγουστο του 2018 τελειώνουμε με το πρόγραμμα, κύριε Παπαδάκη. Αυτή είναι η πολιτική ουσία των πραγμάτων. Και εσείς μπορείτε να λέτε. Εσείς μπορείτε να λέτε αυτά τα οποία θέλετε να λέτε. Ο κύριος Φίλης δεν συμφωνεί. Εντάξει, βεβαίως. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Ο κύριος Φίλης ανήκει στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κύριος Φίλης συμμετέχει και στις αποφάσεις αλλά και στην υλοποίηση των αποφάσεων προηγουμένως ως υπουργός. Και σας λέω με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι ο κύριος Φίλης μπορεί να εκφράζει, να έχει μια διαφορετική οπτική γωνία σε λεπτομέρειες της κυβερνητικής πολιτικής, ωστόσο ποτέ δεν έχει πει ότι διαφωνεί με το σύνολο της κυβερνητικής δεν πολιτικής. Δεν είναι λεπτομέρειες, κύριε Υπουργέ. Όταν ναι. έρχεται μετά από τη συμφωνία για τα F-16 ναι. και λέει ότι ξέρετε κάτι, δίνουμε ένα κάρο λεφτά για τα ανταλλακτικά των αεροπλάνων. Για τα ανταλλακτικά των αεροπλάνων.
και έχουμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα στενοφόρα χαρούς ανταλλακτικά. Είναι σοβαρή αυτή η παρατήρηση. Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ. Σας λέω ότι είπε ο κύριος Φίλης. Μπορεί να συμφωνώ ή να μπορεί να διαφωνώ. Ακούστε να ερώτηση κάνω. Ο κύριος Φίλης και στην συνέντευξή του στην Αυγή είχε πάρα πολύ προσεκτικές διατυπώσεις, κατά τη γνώμη μου, και είπε ότι αυτό το έβαλε το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και είπε ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο σε βάθος χρόνου θα μειωθούν οι εξοπλιστικές δαπάνες. Να ξαναμείνουμε όμως στην ουσία των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ ελληνικής και αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει αναβάθμιση του στόλου των F-16, η οποία θα επιβαρύνει τον ελληνικό προϋπολογισμό για τα επόμενα 10 χρόνια κατά 110 εκατομμύρια το χρόνο, χωρίς να αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προβλέπεται με βάση το μεσοπρόθεσμο. Επομένως, τα υπάρχοντα χρήματα χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό επομένως δεν επηρεάζει κατά κανέναν τρόπο ούτε τη δημοσιονομική πολιτική, ούτε βεβαίως το ποσό των χρημάτων που δαπανάτε στα εξοπλιστικά προγράμματα. Σας άρεσε ο τρόπος με τον οποίο έγινε η όλη συζήτηση? Εμένα δεν μου άρεσε, κύριε Υπουργέ. Εγώ άκουσα τον Τραμπ, για τον οποίο η άποψή μου δεν αλλάζει, όπως άλλαξε η δική σας. Έτσι. Γιατί πραγματικά ήταν εντελώς διαφορετική η άποψη και της κυβέρνησης και η δική σας προσωπικά και του Πρωθυπουργού της χώρας. Τι θέλατε, κύριε Παπαδάκη, να πάμε και να συγκρουστούμε? Εγώ δεν σας είπα να πάτε να το βρίσκετε, αλλά όχι να πάτε να το κοιμηθείτε. Και η πρώτη κουβέντα του Τραμπ τώρα είναι τα 2,4 δις. Ήμνους τώρα. Ποιος ήταν ο ύμνος, για πείτε μου. Με συγχωρείτε, μέσος πλην σαφώς. Αφήστε τα εμέσως πλήσαφώς. Ποιος ήταν ο ύμνος? Τα περί διαβόλου και όλα αυτά, ναι. Και στην ερώτηση. Ήταν ένας διπλωματικός τρόπος να απαντηθεί μια ερώτηση. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευρισκόμενος στο Λευκό Οίκο? Δηλαδή εδώ πραγματικά αδυνατό να κατανοήσω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε συγκεκριμένες διπλωματικές απαντήσεις στη σπουδή σας. Στη σπουδή σας να κάνετε αντιπολίτευση. Δεν ήταν αντιπολίτευση, κάνει ο κύριος Φίλης. Από μια δημόσια αντιπολίτευση, κάνει ο κύριος Φίλης. Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, γιατί εγώ δεν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αποκομίσει ωφέλη η Νέα Δημοκρατία ή. Αντιπολίτευση κάνετε. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Είναι νέου τύπου δημοσιογραφική αντιπολίτευση. Να σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε, όταν βολεύει τώρα τα κόμματα. Εμένα δεν με βολεύει τίποτα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μου έλεγε ότι η αιτία τη πτώση τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ήμουν εγώ. Η αιτία της πτώσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παπαδάκη, ήταν το μνημόνιο το οποίο. Εσείς μου λέτε τώρα ότι κάνω αντιπολίτευση για να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Έχει υπογράψει το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Εγώ έχω κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Δεν τη ρίξατε εσείς, κύριε Παπαδάκη. Δεν τη ρίξατε εσείς στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παπαδάκη. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Μάλιστα. Πάντως σας βόλευε όταν εγώ έφερνα κάποιους ανθρώπους εδώ και έκανε πράγματα για τα οποία θετήσατε στη συνέχεια. Τι εννοείτε δηλαδή με βόλευε? Σας βόλευε όταν έλεγα, γιατί εγώ πιστεύω ότι όταν ερχόταν εδώ ο κύριος Κατρούγκαλος, όταν ερχόταν εδώ ο κύριος Τσακαλώτος και μίλαγε για ένα παράδεκτο έμφυα, όταν μίλαγε για παράδεκτες μειώσεις στις συντάξεις, όταν μίλαγε για παράδεκτη υπερφορολόγηση, για την αντισυνταγματικότητα των νόμων, ήμουν καλός. Έχετε ξεχάσει. Τώρα είμαι κακός. Τώρα κάνω αντιπολίτευση. Έχετε ξεχάσει. Βρείτε κι εσείς πότε κάνω αντιπολίτευση και ποτέ. Κύριε Παπαδάκη, έχετε ξεχάσει το καλοκαίρι του 2015 και τη στάση όλων σας, εσάς συμπεριλαμβανομένου, την περίοδο του δημοψηφίσματος και την περίοδο που αυτή η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να συγκρουστεί με τοπικά με τους δανειστές. Τα έχετε ξεχάσει αυτά. Και σας βολεύει να τα ξεχνάτε για να μπορείτε κάθε πρωί, να βγαίνετε εδώ και να πυροβολείτε επί δικαίων και αδίκων. Δεν έχω πρόβλημα με την κριτική. Να πυροβολείτε επί δικαίων και αδίκων. Δηλαδή, ξεχνάτε διαγράφετε, κύριε Παπαδάκη. Διαγράφετε τη διαπραγμάτευση. Διαγράφετε τις μετοπικές συγκρούσεις. Διαγράφετε το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν η μοναδική η οποία έφτασε στα ακρότατα κοινωνικά και πολιτικά όρια για να μπορέσει να επιτύχει μια καλύτερη συμφωνία και το διαγράφετε, διότι αν δεν το διαγράψετε, δεν θα μπορούσατε να λέτε αυτά που λέτε κάθε μέρα από το συγκεκριμένο. Κάθε μέρα για ποιο σας λέει, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος υπάρχει. Ζει και δυσκολεύεται και είναι άνεργος. Βεβαίως, και αυτό το αναγνωρίζουμε. Και το αναγνωρίζουμε. Βεβαίως το αναγνωρίζουμε. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και υπάρχει και κόσμος ο οποίος διαφωνεί με αυτή την κυβέρνηση, διότι έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Εμείς, κύριε Υπουργέ, ασχολούμεθα με θέματα της καθημερινότητας. Δεν κάνουμε υψηλή ανάλυση. Τα θέματα της καθημερινότητας, κύριε Παπαδάκη, θεμελιώνονται σε συγκεκριμένους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Δεν προκύπτουν από το πουθενά, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Η καθημερινότητα καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και αναπαράγεται ένας πολιτικός συσχετισμός και ένας κοινωνικός συσχετισμός. Πυροβολώ την κυβέρνηση όταν για το κοινωνικό μέρισμα λέω ότι από τη μία πλευρά βγαίνει ένας υπουργός σας και λέει θα δοθεί σε 1 εκατομμύριο πολίτες
1.000 ευρώ στον καθένα. Mm-hmm. Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια και εσείς το βάλατε. Θα πω και καλά λόγια για σας. Εσείς το βάλατε σε σωστή βάση. Προσπάθησα να το μαζέψει ουσιαστικά. Εγώ δεν προσπάθησα να μαζέψω τίποτα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα ύψους ενός δις. Ο τρόπος του καθορισμού του κοινωνικού μερίσματος θα γίνει το Νοέμβριο του 2017, όταν θα έχουμε το σύνολο των στοιχείων του προϋπολογισμού και θα έχουμε επεξεργαστεί το σύνολο των σχεδίων. Ένα δις ευρώ, μισό λεπτό, γιατί αυτό να μας το ξεκαθαρίσετε. Θα δοθεί ένα δις ευρώ σε φτωχά νοικοκυριά, θα δοθεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί βαρύτατα από την κοινωνική κρίση. Γιατί εμείς πυροβολούμε κάθε πρωί να είναι οι άνεργοι μέσα. Δεν πρόκειται να, αυτή τη στιγμή να προεξοφλήσω συγκεκριμένες αποφάσεις. Υπάρχουν σχέδια. Εγώ κάνω καλά που φωνάζω να είναι μέσα οι άνεργοι. Εσείς, κύριε Παπαδάκη, σας είπα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές προτάσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε. Μάλιστα. Και οι οποίες θα ληφθούν όταν εάν θα έχουμε δεν δοθεί, κύριε Τζανακόπελε, το 1 δισεκατομμύριο δεν σε 1 εκατομμύριο. Θα ανακοινώσω. Μισό λεπτά. Εάν δεν δοθεί, τι θα απαντήσετε μετά? Εάν σας πει τρόικα, σας το κόβω. Θέλετε να το συζητήσουμε όταν δεν δοθεί? Θέλετε να συζητήσουμε? Βεβαίως, μακάρι να δοθεί καταρχήν. Εμείς θέλουμε να δοθεί. Υπόψη, δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Συμφωνούμε. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Όχι, μας μειώνετε. Συμφωνούμε απολύτως όπως είχαμε συμφωνήσει και σας είχαμε προειδοποιήσει για τα λάθη σας το 2016, κύριε. Ποια ήταν τα λάθη μας, κύριε Παπαδάκη? Ποια ήταν τα λάθη σας? Ότι ο τρόπος με τον οποίο το δώσατε ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Το πήραν βουλευτές. Το οποίο τώρα ξέρετε τι κάνετε, παίρνετε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις ή τέσσερις περιπτώσεις στο 1,5 εκατομμύρια ανθρώπων. Μα ακούστε τώρα, δεν είναι εύκολο να κάνεις τη συνολική διασύνδεση των μητρών. Τώρα πώς θα το καταφέρετε αυτό? Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερους μήνες στη διάθεσή μας, έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα επεξεργασίας. Αλλά περιμένετε να δείτε. Εσείς ξέρετε τι κάνατε. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν πέρσι το κοινωνικό μέρισμα. Είπαμε καλά, βρήκατε και το δώσατε. Τέσσερις περιπτώσεις και πυροβολούσατε μετά την κυβέρνηση για τις τέσσερις περιπτώσεις ότι δήθεν το δώσαμε λάθος. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης ήταν ότι δεν δόθηκε με σωστά κριτήρια. Μα εσείς τι λέτε τώρα? Εγώ είπαμε εμείς ότι γιατί, δεν δόθηκε γιατί με σωστά προλάβαμε κριτήρια. Να διασταυρώσουμε τα στοιχεία με την ειδίκα. Με την ειδίκα. Όπως δεν υπάρχει όπως δεν υπήρχε στο σύνολο της επιδοματικής πολιτικής της ελληνικής και εγώ απαντάω, κυβερνήσεων για πάρα μέσα πολλά χρόνια. Μέσα στον καθημερινό λοιπόν πυροβολισμό που μου λέτε, λέω πώς είναι δυνατόν όταν είναι να πληρώσει ο Έλληνας πολίτης να υπάρχει δυνατότητα της άμεσης διασταύρωσης. Και όταν είναι να πάρει κάτι, δεν μπορεί. Τι εννοώ? Όταν κανείς χρωστά, κύριε Παπαδάκη, δεν χρειάζεται να κάνεις το σύνολο. Δεν χρειάζεται να διασταυρώσεις το σύνολο των εισαδηματικών του απολαβών για να μπορέσεις να διεκδικήσεις αυτά τα και οποία. Και του καθάσκεται το οικογενειακό επίδομα. Να είναι πυροβολισμός. Και όταν χρωστάει το αυτό, κράτος, ότι τι λέτε. Αυτά, κύριε γιατί Παπαδάκη, δεν έχετε ξέρετε ότι έχουμε... να είναι κατάσχετο το οικογενειακό επίδομα. Δεν ξέρετε. Γιατί η Τρόικα δεν σας άφησε. Γιατί η Τρόικα δεν σας άφησε. Βεβαίως. Μα εκεί σας θέλω εγώ. Τι εκεί με εγώ εκεί σας θέλω να αντισταθείτε. Σας ξαναλέω, κύριε Παπαδάκη, με είχατε εδώ πέρσι την άνοιξη. Και αυτό για το οποίο. Αυτό, Υπουργέ. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Κύριε Παπαδάκη, με είχατε εδώ πέρσι την άνοιξη. Και αυτό το οποίο γινόταν σε τούτο εδώ το τραπέζι ήταν να προσπαθώ να απαντήσω στην απίστευτη καταστροφολογία και κινδυνολογία η οποία επικρατούσε. Δεν είναι κριτική, κύριε. Μα επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδάκη, να πω μια κουβέντα. Μα η οποία επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Μια είναι καταστροφολογία και. Συκοφαντία. Δεν είναι σας η κριτική υποφαντώ, δημοσιογραφική. Κύριε Παπαδάκη. Πώς δεν είπατε. Αυτό το οποίο μου λέγατε είναι ότι θα ρίξουμε τη χώρα στα βράχια πέρσι την άνοιξη. Και τώρα μου λέτε εδώ σας θέλω και ελάτε να διαπραγματευτείτε με την Τρόικα. Εγώ σας έλεγα ότι θα ρίξετε τη χώρα στα βράχια. Ότι δεν υπάρχει συμφωνία, ότι δεν θα τα καταφέρουμε να κλείσουμε, ότι πώς θα κάναμε έτσι κτλ. Εμείς δεν κάναμε. Αυτά με ρωτάγατε, κύριε Παπαδάκη. Δεν σας ρωτάγατε. Πέρσι την άνοιξη. Και τώρα μου λέτε εδώ σας θέλω να διαπραγματευτείτε με την Τρόικα. Δεν γίνεται, κύριε Παπαδάκη. Δεν γίνεται, κύριε Παπαδάκη, έτσι πολιτική συζήτηση. Δεν γίνεται έτσι πολιτική συζήτηση. Βεβαίως και παίρνει θέση. Βεβαίως και παίρνει θέση. Το πολιτικό ερώτημα και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούνται τα πολιτικά ερωτήματα έχουν συγκεκριμένες πολιτικές παραδοχές. Τι θα πει δημοσιογραφικά? Εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι πολιτικός. Σας αφαιρεί κάθε ευθύνη, κύριε Παπαδάκη. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, σας αφαιρεί κάθε ευθύνη, κύριε Παπαδάκη. Όχι, βέβαια. Κάθε κρίνομαι ερώτημα, εγώ, κρίνεστε κι εσείς. Κάθε ερώτημα, κρίνομαι κάθε εγώ, κρίνεστε ερώτημα κι εσείς. Κύριε Παπαδάκη, έχει και πολιτική παραδοχή μέσα του. Λοιπόν, κύριε εγώ λοιπόν σας απαντώ. Δώστε μου τα ερωτήματα να σας απαντήσω. Έρχεται η Τρόικα, Υπουργέ, να πάμε λίγο στην ουσία. Έρχεται η Τρόικα, από σήμερα είναι εδώ. Ποια μέτρα θα πείτε ναι και ποια μέτρα θα πείτε όχι, που μπορούν να σας βάλουν στο τραπέζι? Δεν υπάρχουν δημοσιονομικά μέτρα καταρχήν. Το γνωρίζετε αυτό? Μέτρα δεν υπάρχουν και το λέω και εγώ. Ότι νέα μέτρα δεν σας ζητάνε. Αλλά προσέξτε όμως. Υπάρχουν για τα επιδόματα. Προσέξτε. Και το Δουνουτού είπε όχι στα μέτρα.
και είπε ότι είμαι ικανοποιημένο η Λαγκάρντ με ένα 2,2% ανάπτυξη. Εσείς έχετε ψηφίσει. Πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές πλεόνασμα, ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι. Έχετε ψηφίσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5. Και λέω όμως ότι στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να φτάσουμε το 3,5, το ξανασυζητάμε με τους τροϊκανούς. Και έρχονται και μπροστά τα μέτρα. Ναι, το 2,2. Τίποτα από όλα αυτά. Όχι, μισό λεπτό. Το έρχονται μπροστά τα μέτρα. Δεν είναι. Τώρα μιλάτε για το 2019. Το 2019. Και ζητάνε. Το 2019. Το έχετε ψηφίσει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είπα εγώ ότι το έχουμε ψηφίσει. Απλά δεν είναι για το 2018 αυτό το οποίο συζητάτε. Ναι, λέμε. Πήγατε ένα χρόνο μετά. Μήπως ζητήσουν να φέρουν τα μέτρα πιο μπροστά. Μου επιτρέπετε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει μια συγκεκριμένη πρόβλεψη. Και λέει ότι εγώ προβλέπω για το 2018 πρωτογενές πλεόνασμα 2,2. Παρ' όλα αυτά. Δεν ζητώ επιπρόσθετα μέτρα. Ναι. Έτσι. Περιμένω να δω πώς θα καταλήξει το 2018. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Θεσμή και η Ελληνική Κυβέρνηση προβλέπουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Και λέμε ότι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα θα επιτευχθεί στη βάση των μέτρων τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ήδη πάρθει. Η διαφορά αυτή που είναι 2,4 δις, πώς θα στην καλυφθεί, εάν είναι, υπάρξει. Στην πρόβλεψη είναι. Αν υπάρξει πράγματι δημοσιονομικό κενό, θα βρούμε τρόπο για να το καλύψουμε καθώς αποτελεί. Με μέτρα? Καθώς αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να πιάνει έναν συγκεκριμένο πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν είναι εύλογο να ρωτήσουμε. Εκεί, όχι, δεν είναι εύλογο. Δεν είναι εύλογο, δεν διότι είναι εύλογο αυτή να τη στιγμή, ρωτήσουμε τι είδους μέτρα θα είναι αυτά. Μα όχι. Διότι αυτή τη στιγμή κάνετε υπόθεση στην υπόθεση στην υπόθεση. Σας λέω λοιπόν, θυμάστε όμως ότι το 2016 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% και το πρωτογενές πλεόνασμα κατέληξε στο 4%. Επομένως, έχω το εύλογο επιχείρημα ότι η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2018 είναι υπεραπεσιόδοξη. Και σας λέγω ότι το 2018 θα πιάσουμε το δημοσιονομικό στόχο και δεν θα υπάρξει ανάγκη για άλλα μέτρα. Τι περισσότερο θέλετε να σας πω? Τώρα που είναι εδώ οι δανειστές, θα σας θέσουν ζήτημα για το 2018? Όχι, για μέτρα, για το 2018. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μακάρι. Μακάρι, κύριε Υπουργέ. Αλλά εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε. Δεν ζητάμε νέα μέτρα. Δηλαδή. Μα αφού έχει βγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μάλιστα, έχουν βγει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, έχουν βγει όλη την προηγούμενη εβδομάδα και λένε ότι δεν υπάρχει ζήτημα νέων μέτρων στην Ελλάδα και μου λέτε αν είστε υποχρεωμένοι να ρωτήσετε, εσείς το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρω. Βεβαίως, γιατί, γιατί λέγει κάτι άλλο το Δουνουτού. Ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το 2,2, δεν θέλουμε άλλα μέτρα, αλλά συζητήστε με τους δανειστές. Με τους οποίους έχετε συμφωνήσει με 3,5. Μα αυτό. Το μπαλάκι ακριβώς, το ρίχνουν στους δανειστές. Μα ακριβώς. Και το δούνε του δανειστής είναι. Μα αυτό είναι. Εκτός προγράμματος όμως. Αυτό το οποίο σας εξήγησα προηγουμένως. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προβλέπουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και δεν απαιτούν νέα μέτρα. Επομένως, το ερώτημά σας έχει ήδη απαντηθεί. Για το 17 θα έχουμε υπερπλεόνασμα, είσαστε σίγουρος? Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, ο Σόιμπλε σε συνέντευξή του είπε ότι εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ να πάρει σκληρά μέτρα ο Τσίπρας. Μάλιστα, παρακαλάγαμε να μην εκλέγει. Ήμουν σίγουρος. Γιατί δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει, λέει, αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί. Ναι, ακριβώς γι' αυτό δεν ήθελε ο κ. Σόιμπλε να εκλέγει. Εγώ πιστεύω ότι για άλλους λόγους δεν ήθελε. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Είπε όμως και κάτι άλλο. Εμείς δεν τους είπαμε, λέει, να κόψουμε συντάξεις. Όχι, όχι. Εμείς τους είπαμε, βρείτε τρόπους. Βέβαια. Έτσι, έτσι ώστε. Κύριε Παπαδάκη, κοροϊδευόμαστε? Όχι. Η Τρόικα ήρθε εδώ πέρα το 2015. Με πάρα πολύ συγκεκριμένη διαπραγματευτική ατζέντα, η οποία έλεγε το εξής. Κόψτε 1% από συντάξεις, κόψτε 1% από το ΦΠΑ, εξοικονομήστε 1% από το ΦΠΑ, δηλαδή αυξήστε το ΦΠΑ και βρείτε και άλλα φορολογικά μέτρα επίσης 1% για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος, τον οποίο θα συμφωνήσουμε. Επομένως, όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σόιμπλε, επειδή θέλει να βγάλει από πάνω του την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί η ελληνική οικονομία και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί οι κοινωνικοί όροι αναπαραγωγής στη χώρα, είναι δικαίωμά του να το κάνει. Ωστόσο, δεν θα διαγράψουμε την ιστορία. Ανεξάρτητα από τον κύριο Σόιμπλε, την κυρία Λαγκάρντ, τη Νέα Δημοκρατία και τον οποιοδήποτε, εκείνο το οποίο είναι γεγονός, έτσι, το οποίο δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε, είναι ότι αυτή τη στιγμή το εισόδημα των Ελλήνων είναι μειωμένο σε σχέση με τις υποχρεώσεις του. Βγαίνουν και οι έρευνες. Αυτή τη στιγμή 34% κάτω. Σε αυτό δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε. Όχι, δεν αμφισβητώ. Είναι ένα ότι από εκείνα τα οποία πυροβολούμε καθημερινά εμείς. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν κοινωνικές δυσκολίες. Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι η ελληνική οικονομία όχι μόνο έχει σταθεροποιηθεί, αλλά έχει περάσει. Έτσι, γιατί η κυρία Κουντουρά, α πούμε, είπε ότι η Όχι, λέει για την οικονομία. Με συγχωρείτε όμως. Με συγχωρείτε όμως. Εγώ θέλω. Πέρα από την διατύπωση, εγώ θέλω να πω το εξής.
υπήρξε από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης ήδη από την πρώτη στιγμή μια τεράστια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η ανθρωπιστική κρίση. Αυτό το αμφισβητείτε? Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα προγράμματα καταπολέμησης ανθρωπιστικής κρίσης, ακραία φτώχεια, τα δωρεάν. Βεβαίως, ακραία φτώχεια. Αυτό λέω. Πέρα από τις διατυπώσεις, λοιπόν, η κυρία Κουντουρά. Η κυρία Κουντουρά γι' αυτό ακριβώς μίλησε. Ότι δηλαδή ένας από τους κύριους. Σας εκφράζει αυτή η άποψη, δηλαδή. Σας είπα, πέρα από τη διατύπωση. Σας ξαναλέω. Πέρα από τη διατύπωση. Okay. Το έχω πει τέσσερις φορές όμως. Okay. Το έχω πει τέσσερις φορές. Ατυχής η διατύπωση. Εγώ λέω λοιπόν, πέρα από τη διατύπωση, υπάρχει ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Okay. Ποιο είναι το αναμφισβήτητο γεγονός? Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει να καταπολεμήσει την ανθρωπιστική κρίση. Και σε μεγάλο βαθμό τα φαινόμενα πλήρους ολοκληρωτικής και ακραίας φτώχειας καταπολεμούνται και μέσα από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και μέσα από μια σειρά προγραμμάτων. Με επιδόματα και όχι με θέσεις εργασίας, βέβαια. Έτσι, με συγχωρείτε, 300.000 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από τη στιγμή. Με τι μισθούς, κύριε Υπουργέ? Θα σας πω και γι' αυτό. Ξέρετε ότι. Εκπεριτροπής και μερική απασχόληση. Περιμένετε να σας πω γι' αυτό. Να μου πείτε. 2012. Ναι. 60% πλήρης απασχόληση, 40% μερική απασχόληση. Σωστό. Αναλαμβάνουμε το 2015, 60% μερική απασχόληση, 40%, 60% μερική απασχόληση, 40% πλήρης απασχόληση. Και μέσα σε 2 χρόνια έχουμε καταφέρει και μέσα από τους ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές που ασκεί το Υπουργείο Εργασίας, να αντιστρέψουμε αυτή την τάση και να έχουμε 50-50. Είμαστε ευχαριστημένοι? Όχι, δεν είμαστε. Έχει όμως επέλθει η αντιστροφή της τάσης στην αγορά εργασίας και σε αυτόν ακριβώς το δρόμο συνεχίζει. Εκτός αν εσείς περιμένετε ότι έχουμε το μαγικό ραβδί για να αλλάξουμε την διάλυση και την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας που επέβαλαν συγκεκριμένες πολιτικές των προηγούμενων προγραμμάτων μέσα σε μια μισή μέρα. Ξέρετε όμως αυτά που θα σας πούνε. Ποια είναι? Μέσα στα προαπαιτούμενα. Ποια είναι αυτά? Είναι η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Πώς δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Είδατε πώς ψηφίσαμε το καλοκαίρι, κύριε Παπαδάκη. Αυτό που έρχονται τώρα. Ποια είναι αυτά που έρχονται τώρα? Αυτά τα υπόλοιπα. Ποια είναι? Ξεπεράσατε εύκολα το θέμα των επιδομάτων. Μέσα το τρίτο, τα 95 προαπαιτούμενα αναφέρουν σαφέστατο θα γίνουν περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα. Δεν θα γίνουν περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα. Όχι, θα γίνουν, γιατί έχουμε και εμείς ρεπορτάζ. Μην μας αμφισβητείτε για τα πάντα. Αφού έχετε ρεπορτάζ, αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι χωρίς περικοπή. Είναι απλό, το λέει μέσα. Είναι απλό. 0,5% του ΑΕΠ. 0,5%. Εξοικονόμηση 0,5%. Είναι 900 εκατομμύρια αυτά. Μπορείτε να μας πείτε αυτά τα 900 εκατομμύρια από πού θα εξοικονομήσετε? Αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι εξορθολογισμός, τον οποίο διαπραγματεύεται εξορθολογισμός. Μείωση. Εξορθολογισμός σημαίνει πέρασμα συγκεκριμένων επιδοματικών πολιτικών στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Αυτό διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας και θα γίνει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, κύριε Υπουργέ, αφορά την ακραία φτώχεια. Το οικογενειακό επίδομα αφορά την ενίσχυση 700.000 οικογενειών. Που προέρχεται. Θα βάλετε εισοδηματικά κριτήρια υψηλότερα. Η ακραία φτώχεια δεν σας αφορά, κύριε Παπαδάκη? Με αφορά, πάρα πολύ με αφορά. Με αφορά. Με αφορά. Και με παραφορά. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το ζήτημα. Με αφορά και η ελληνική οικογένεια όμως. Γιατί η ακραία φτώχεια είναι ξένη οικογένεια. Και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν. Πέρα από μέσα σε ένα πρόγραμμα επιδοματικής πολιτικής, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση είναι να βοηθά εκείνους που έχουν την απόλυτα μεγαλύτερη ανάγκη. Τα 900 εκατομμύρια πείτε μας από πού θα κοπούν. Και σας ξαναλέω. Είναι απλά τα πράγματα. 900 εκατομμύρια πρέπει να εξασφαλίσετε. Εδώ πέρα εσείς παριστάνετε τι ακριβώς. Σας λέω ότι. Τους δημοσιογράφους που είναι κοντά στην κοινωνία. Εμένα μου θυμίζετε ανακριτές όμως. Όχι, εγώ σας απαντώ. Το λέει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βεβαίως το λέει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν πρέπει να σας ρωτήσουμε. Ο τρόπος με τον οποίο θέτεται τα ερωτήματα δεν είναι. Βρίσκαμε την ευκαιρία και δεν μπορούμε να σας ρωτήσουμε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να υπάρξει ένας εξορθολογισμός των επιδομάτων, ο οποίος δεν θα λειτουργήσει απομειωτικό για τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Ο τρόπος της διαπραγμάτευσης καθορίζεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Εργασίας και όταν θα έχουμε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες θα σας πούμε. Άρα θα κοπούν, απλώς δεν ξέρουμε πού θα κοπούν. Από πού θα κοπούν. Επιμένετε. Σας ξαναλέω. Δεν εγώ τα ψηφισμένα το... σας λέω τι λένε. 0,5% του ΑΕΠ, ναι, λέει. Τι λέει. Εξοικονόμηση σε αιτήσια βάση. 0,5% του ΑΕΠ είναι 900 εκατομμύρια, Υπουργέ. Εξοικονόμηση σε αιτήσια βάση, ξέρετε τι σημαίνει. Ναι. Ότι παίρνεις μία φορά ένα συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο στη συνέχεια επαναλαμβάνεται, καθώς είναι παραμετρικό. Ναι. Δεν το ψηφίζεις κάθε φορά. Σωστά. Ωραία. Πείτε μας λοιπόν εσείς ποιο θα είναι αυτό το μέτρο. Σας ξαναείπα ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι ένας συνολικός εξορθολογισμός της επιδοματικής πολιτικής, έτσι ώστε να μπουν κριτήρια τα οποία θα κάνουν αυτό, το οποίο, αυτό για το οποίο πριν επιχειρηματολογούσατε. Δηλαδή ότι θα πρέπει τα κοινωνικά επιδόματα να πηγαίνουν σε εκείνους οι οποίοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτή είναι η απάντηση την οποία μπορώ να σας δώσω σε αυτή τη φάση διαπραγμάτευσης. Είμαστε καταιγιστικοί.
γιατί αν δείτε τα μηνύματά μας, και θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να πάρετε τα μηνύματα αυτά, δεν προέρχονται ούτε από ανθρώπους που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία μόνο, ούτε από ανθρώπους που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Κάτι άλλο. Παίρνουμε για και εμείς τα μηνύματά μας, κύριε Παπαδάκη, εκτός από εσάς, παίρνουμε και εμείς μηνύματα από την κοινωνία. Και κάτι δεν έχετε το προνόμιο της αυθεντικής εκπροσώπησης της ελληνικής κοινωνίας. Και κάτι άλλο. Χωρίς να αποτελεί μομφή εναντίον σας ή οτιδήποτε. Αποτελεί τίτλο τιμής για μένα να μου λέτε ότι κάνω αντιπολίτευση. Να σας πω γιατί. Πρέπει να κάνω πάρα πολύ καλά, σωστά τη δουλειά μου και ο Ντίνος και η Μπάγια και εγώ. Γιατί στη θέση τη δική σας ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας στείλω ένα βίντεο που έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα και εκείνος εναντίον αυτής της εκπομπής. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυστηρή κριτική. Γιατί εσείς πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρετε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κριτική χωρίς αρχές σας λέω ότι δεν μπορείτε να κάνετε, κύριε Παπαδάκη. Κριτική χωρίς αρχές δεν μπορείτε να κάνετε. Χωρίς αρχές. Μία να λέτε ότι όταν συγκρουόμαστε με την Τρόικα οδηγούμε τη χώρα στα βράχια και την άλλη να μου λέτε τώρα διαπραγματευτείτε. Το έχετε ακούσει αυτό από μένα. Βεβαίως. Το έχετε ακούσει. Βεβαίως. Δεν ακούτε καλά. Εντάξει, κύριε Παπαδάκη. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ακούει. Είναι παγκόσμια μέρα που είστε καλά και μας δεν έχετε ακούσει καλά. Να ρωτήσετε του. Δεν θέλω να ρωτήσω κανέναν. Να ρωτήσετε τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Τσακαλώτο. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Οι οποίοι ήταν κάθε εβδομάδα εδώ σε αυτή την εκπομπή και είχαν τη δυνατότητα να εκφράζουν. Και όταν ήρθε η ώρα τη πραγματική απόψη του. Και όταν ήρθε η ώρα τη πραγματική μετακίνηση. Και όταν ήρθαν εδώ μα είχαν ευχαριστήσει. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερθήκατε. Και εσεί και σχεδόν το σύνολο του συστημικού δημοσιογραφικού κατεστημένου αυτή τη χώρα. Εγώ ανήκω στο σύστημα. Βεβαίως. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι ήρθατε για να μας βρίσετε και όχι για να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Εσείς με καλέσατε για να με βρίσετε, κύριε Παπαδάκη. Εγώ ήμουν από φοβερά γενικός απέναντί σας. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι είμαι υποκριτής. Είπα ότι είναι υποκριτικό το όχι, πολιτικό σύστημα. Είστε υποκριτές, είπατε, κύριε Παπαδάκη. Το πολιτικό σύστημα. Ωραία. Απέναντι όχι, θέμα... δεν υπάρχει είστε υποκριτές στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει είστε υποκριτές. Λοιπόν, και εγώ σας απαντώ με τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρεστε. Λοιπόν, αν ήμουν οξύς να ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν αλλάζω τίποτα από αυτά που είπα. Όπως και εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε...